έκπληξη περίμενε τους ψαράδες του λιμένα Μανδρακίου, αλλά και τους περαστικούς, τους τουρίστες και τους κόους, αφού από χθες έχει κάνει την εμφάνισή του ένας πελεκάνος, ο οποίος κάνει βόλτες και χαίρει της προσοχής όλων. Κύριε Κουτελά, είστε εδώ ψαράς εδώ στο λιμένα Μανδρακίου στην ΚΟ και από χτες έχει κάνει την εμφάνισή του ένας πελεκάνος ο οποίος κάνει τις βόλτες του εδώ πάνω κάτω και φωτογραφίζεται από όλους τους τουρίστες. Έχει γίνει διάσημος. Αυτό δεν το ήξερα. Εγώ το πρωί τον είδα, αλλά μάλλον από ό,τι ξέρω αυτός μάλλον κουράστηκε. Μπορεί να κάτσει ακόμα 2-3 μέρες και μετά να φύγει. Λένε ότι ίσως έχει έρθει από απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Μα δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτός μάλλον είναι κουρασμένος τώρα. Και μόλις σιγουραστεί θα φύγει. Του έχετε δώσει ψαράκια, τον ταΐζετε εδώ, τον φροντίζετε? Τώρα του πέταξα μερικά ψαράκια, δεν τρώει, είναι χορτασμένος. Μάλλον έφαγε από χθες καλά, γιατί τον έχουμε δει σε πολλές φωτογραφίες. Έφαγε το πρωί ψαράκια, μάλλον είναι χορτασμένος. Είχε έρθει και πέρσι εδώ στο λιμάνι, όχι, είναι η πρώτη φορά που τον βλέπετε. Κύριε Ανδρουλή, είμαστε εδώ στο λιμάνι της ΚΟ και ένας πελεκάνος έκανε την εμφάνισή του. Έχετε ξαναδεί εσείς εδώ στο λιμάνι? Πρώτη φορά. Ο γιος μου τον τάζει το πρωί, ο γιος μου τον τάζει. Και όχι να τον δω για άλλο. Ήρθε να ξεκουραστεί, μας λένε, για να συνεχίσει το ταξίδι. Α, ποιος τον έφερε να τον έβαλε στο λιμάνι? Α, λέτε, θα μας μείνει, λέτε, ή θα μας φύγει? Θα μείνει. Ωραίο είναι. Θα φροντίζει ο γιος σας να τον ταΐζει καθημερινά για να μείνει? Αν δεν ταΐζομαι, θα μείνει.